Φίλε και φίλοι, γεια σας. Πολλές παρατηρήσεις σας στα σχόλιά σας στα προηγούμενα βίντεο. Τα σημείωσα όλα, τα έκανα μασούρι και τα έβαλα στο τζάκι. Και τους έβαλα φόκο. Διότι ο σημαντικότερος κριτής του εαυτού μου είμαι εγώ ο ίδιος. Εγώ έκανα την αυτοκριτική μου, είδα με προσοχή τα πρώτα επεισόδια και κατέληξα όταν τέλεια. Δεν θέλω την παραμικρή αλλαγή πέρα από αυτό το καταπληκτικό που κάνω που φοράω, το οποίο είναι τουλάχιστον σκαρικό, και αν δεν ε, μου δώσει κάποια έξτρα χρήματα η στίχημα, ε, για το γεγονό ότι φόρεσα αυτό το που σε βίντεο τη, ε, τότε δεν ξέρω κι εγώ τι. Διότι, φίλε και φίλοι, αυτό εδώ είναι το on-side, off-side, off-side, on-side, off-side, off-side, on-side, on-side. Η εκπομπή τη Στίχημαν. Και σήμερα θα μιλήσουμε επιτέλους για έναν άνθρωπο φαινόμενο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συζητηθεί πολλάκις. Στο παρελθόν με έχετε παρακαλέσει διάφορα άτομα εκεί έξω να ασχοληθώ με τον ελόγο άνθρωπο και έφτασε η στιγμή που θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Διότι σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν απατεώνα τόσο σπουδαίο που η λέξη απατεώνας δεν φτάνει για να τον περιγράψει. Θα μιλήσουμε για έναν αγύρτη που μπροστά του οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος έχει διαπράξει την οποιαδήποτε απατεωνιά, πέφτει στα γόνατα και τον παρακαλάει να τον ευλογήσει. Διότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον σπουδαίο, τον ανεπανάληπτο, τον απίστευτο, φανταστικό, υπέροχο Κάρλος Κάιζερ. Ναι, λοιπόν, φίλε και φίλοι, Κάρλο Κάιζερ, για εσά και για εσέ που σα λέει κάτι το όνομα, υπέροχα, για εσά και για εσέ που δεν ξέρετε τι σημαίνει ο Κάρλο Κάιζερ, να η ώρα να τον μάθετε. Λοιπόν, ο Κάρλο Κάιζερ τα είχε όλα. Ήταν Βραζιλιάνο, με πολύχρονη παρουσία στι μεγαλύτερε ομάδε τη χώρα του, ήταν διάσημο, οι φωτογραφίε του ήταν σε όλε σε όλες τι εφημερίδε και τα περιοδικά έκανε στενή παρέα με διασύμου, με ποδοσφαιριστέ, είχε ακριβά αμάξα, ακριβά ξενοδοχεία, ακριβά εστιατόρια. Πήγαινε, όχι είχε. Κλαμπ, μοντέλα. Τα πάντα που συνοδεύουν έναν σούπερ στάρ του ποδοσφαίρου. Υπάρχει όμω μία μικρή διαφορίτσα. Δεν έχει αγωνιστεί ούτε σε ένα μάτ στη ζωή του. Μιλάμε για μια ολάκερη καριέρα, χωρίς να κλωτσίσει, χωρίς να πασάρει, χωρίς να σπριντάρει. Αυτό είναι ο Κάρλο Κάιζερ. Και αν σα φαίνεται περίεργο, δεν έχετε ακούσει τίποτα. Γιατί μιλάμε για τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που δεν έχει παίξει ποτέ. Λοιπόν, γυρνάμε το ρολόι πίσω. Γεννιέται το 1963 σε μια φτωχογειτονιά του Πόρτο του Αλέγκρε ω Κάρλο Ενρίκε Ραπόσο. Και όπω όλα τα πιτσιρίκια στη Βραζιλία, ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ο ίδιο υποστηρίζει πω το προσωνύμιο Κάιζερ του δόθηκε από τους φίλους του λόγω της ομοιότητάς του με τον Franz Beckenbauer. Δεν μοιάζει πολύ το Franz Beckenbauer. Κάποιοι άλλοι δε υποστηρίζουν ότι του δόθηκε το εν λόγω προσωνύμιο από την ομώνυμη βραζιλιάνικη μπύρα. Ναι, υπάρχει μια τέτοια μπύρα και λέγεται Kaiser. Βέβαια, φαντάζομαι ότι την ξέρετε, έτσι δεν... Φαντάζομαι ότι ξέρετε. Άρχισε τη σπουδαία του καριέρα, στα τσικό τη Μποταφόγκο και τη Φλαμέγκο, όπου περνάει και δεν ακουμπάει. Διότι, μισό λεπτό να κάνω μια παύση εδώ, θέλω να σα πω κάτι. Ο Κάιζερ δεν ήταν απλό ένα μεγάλο απαταιώνα, ο οποίο δεν έπαιξε ποτέ. Ήταν ένα μεγάλο απαταιώνα, ο οποίο κατάφερε να βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο, ενώ ήταν άμπαλο. Κατά γενική ομολογία. Τύπου, οριακά δεν ξέρω να κλωτσάω το τόπι, ρε παιδί μου, που μου ήταν την μπάλα και ψάχνω το χερούλι, δεν Ωραία. Λοιπόν, δεν το είχε ρε παιδί μου το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν το βάζει κάτω. Γιατί όπω κάθε γνήσιο απαταιώνα, το ότι δεν ξέρω να κάνω μια δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν την κάνω. Λοιπόν, θα υπογράψει το 79 λοιπόν στην Πουέμπλα, μια μικρομεσαία ομάδα του Μεξικάνου Προαθλήματος, και εκεί μπορεί να μην αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό και να τον διώξανε μετά από μερικά μηνάκια, αλλά στο μεταξύ είχε μάθει το Α και το Ω τη νυχτερινή ζωή τη πόλη. Και γούσταρε. Εγούσταρε πουλί. Πουλί! Και επιστρέφει στη Βραζιλία. Ωραία, ωραία. Και αποφασίζει να συνεχίσει την υπέροχη φάρσα του, γιατί σου λέει «Στο Μέξικο με πήρανε πρέφα, αλλά νομίζω ότι μπορώ να βελτιώσω τη συνταγή». Και κάνει ακριβώς αυτό, γιατί θέλει να ζήσει τη ζωή ενός σούπερ στάρ του αθλήματος. Και οτιδήποτε αυτό συμπεριλαμβάνει. Με μία μικρή δεύτερη σημείωση. Τα ήθελε όλα αυτά, αλλά δεν θέλει να παίζει, διότι δεν κακό ρόιδο. Τα κάθομαι εγώ να υδρώνω, να μυρίζουν οι αμασχάλε μου, να πιάνει εδώ ύδροτα εκεί πέρα και να κάνουμε τέτοια πράγματα, ενώ μπορώ να κάθομαι. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει να χτίσει ένα μεγάλο δίκτυο φιλία με ποδοσφαιριστέ και παράγοντε, οι οποίοι εγγυώνται την αξία του για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Σημειώστε το εξή. Μπορεί να μην ήταν καλό στο ποδόσφαιρο ο Κάιζερ, ήταν όμω πολύ καλό στο απαταιονιλίκι. Δηλαδή, ό,τι του έλειπε στην παλόσφαιρα, το είχε στο μυριμύρι μπυριμπύρι. Διότι είχε στήσει ένα τεράστιο δίκτυο γνωριμιών ο αγαπημένο μα Κάρλο Κάιζερ, μια αδιαφανή πλεκτάνη που θα έλεγε και η Νικολούλη, ενδεχομένω ο κ. Χαρδαβέλλα, ένα ψεύτικο παρελθόν, αλλά και μια ανύπαρκτη ολάκερη ζωούλα που θα ζήλευε και ένα Τζέμι Μποντ ή ο Βέγκο το 000, έτσι. Έτσι κατάφερε να πάρει μεταγραφή σε όλε αυτέ τι ομάδε για τι οποίε θα συζητήσουμε και να μην ανοίξει μάτι. Μύτη, μάτι, μύτη, μάτι, μύτη. Βέβαια, από εκεί και πέρα, πώ γίνεται να μην δοκιμαστεί ούτε μία φορά στο γήπεδο ώστε να αποκαλυφθεί όλο αυτό το απαντεόν ηλίκη. Η λύση. Παριστάνει μονίμω τον τραυματία. Μάλιστα. For every single year of his career. Πέρα από το γεγονό όμω ότι δεν ήθελε να παίζει, είχε και άλλο ένα θεματάκι. Δεν ήθελε να κάνετε προπόνηση. Γιατί σου λέει, αφού τα έχουμε καταφέρει να μην παίζουμε, να προπονούμαστε. Λογικό λοιπόν, γιατί δεν ήθελε να ξεσκεπαστεί, γιατί δεν ήξερε μπάλα, είχε και τραγική φυσική κατάσταση και σωματικά θύμιζε ποδοσφαιριστή, αλλά μέσα του άλλα λέγαμε. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι μιλάμε για μια χώρα που τότε είχε ένα Ζήκο και ένα Σόκρατε. Το αγαπημένο του κόλπο ποιο ήταν λοιπόν. Στο δεύτερο με τρίτο σπριντ τη προπόνηση έπεφτε στο γήπεδο και έπιανε το ποδαράκι του πίσω. Εδώ έπιανε. Α, ah, πονάω, bon έτσι. Και ήταν το αγαπημένο του τρίκ. Με το που γυρνούσε μετά από μερικέ εβδομάδε από τον υποτιθέμενο τραυματισμό του, ακολουθούσε κάποιο άλλο τραυματισμό, ο ίδιο ή κάποιο άλλο. Το ρεπερτόριο δεν έλειπε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που μπορεί να πιάσει το πόδι. Θα πει εδώ, πονάω τα ποδαράκια μου, τα δαχτυλάκια μου, εδώ, τόνα να άλλο. Για να φανούν όμω αληθοφανεί οι τραυματισμοί του, κάτι πρέπει να κάνει. Διότι δεν μπορεί να τραβιέται κάθε τρει και λίγο ο μυρό σου και μία το μπούτι σου και μία τετρακέφαλο. Κάπω πρέπει να υπάρχει και, ένα, και μια ποικιλία στου τραυματισμού. Το είχε σκεφτεί και αυτό. Διότι πήγαινε εμπιστευτικά στους πιο νεαρούς παίκτες της ομάδας, τους έσταζε καναμπική κίνη και τους έλεγε κατά τη διάρκεια της προπόνησης κάντε μου κανένα σκληροτάκλινα εδώ πέρα για να πω πάλι ναι τώρα δεν έχω τράβηγμα, με χτύπησε το παλιό τσογλάνι, ο παλιό κιαρατάς και μου πας το ποδάρι, εγώ θέλω να παίζω, τα κολόπεδα φταίνε. Γιατί πάντα τα κολόπεδα φταίνε. Και μην κοιτάτε που εγώ δεν έχω παιδιά, τα κολόπεδα φταίνε. Ψήσε, έχετε πει, το ξέρετε. ότι Τα κολόπεδα δεν φταίνε. Τι εγώ, εγώ, οι πατεράδε και οι μανάδε φταίνε. Μόνοι του πηγαίνουν στου ψυχιάτρου. Μόνοι του καταλήγουν στου ψυχιάτρου. Γιατί ο πατέρα μου δεν με αγαπούσε αρκετά, η μάνα μου δεν με αγαπούσε αρκετά. Ο πατέρα μου μου έλεγε πώ είσαι έτσι. Όχι, not from personal experience, αλλά μόνο άλλωστε. Ούτε έχω πάει σε ψυχιάτρο οπότε. Εγώ είμαι υγιέστατο, φαίνεται. Λοιπόν, Πλήρωνε λοιπόν τα παιδάκια τη ομάδα να τον τραυματίζουνε και αυτό ακριβώ γινόταν. Τον εχτυπάδανε, έκανε α, 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 σκληρά τα τάκλιν και το πράγμα τσούλαγε όπω το γούσταρε. Να σημειώσουμε δε ότι μιλάμε για μια εποχή που η ιατρική τεχνολογία δεν είναι αυτό που είναι σήμερα. Δεν υπήρχε κανένα MRI scan εκεί, οι γιατροί που ασχολούνται επιστημονικά με τη γαμπούλα σου. Έλεγε ότι πονά, σου λέγανε πονά. Τέλο. Άλλωστε, ποιο ποδοσφαιριστής δεν ήθελε να αγωνίζεται στο τόπο επίπεδο, σε μια φλαμέγκο, σε μια μποταφόγκο. Πρέπει να είναι ηλίθιο. Κάποτε βέβαια, όταν ο κόμπο έφτασε στο χτένι και οι συνεχεί τραυματισμοί του κάπω είχαν προκαλέσει κάποιε υποψίες, ο Κάιζερ είχε και εκεί τη λύση. Επλήρωνε ένα σκιτζί οδοντίατρο, μεγάλη, έκφραση ο σκιτζή, έτσι. Και έβγαινε γνωμάτευση ότι επέφερε από στα δόντια αυτή η χρόνια μόλι στα δόντια, η οποία όπω ξέρουμε επηρεάζει και του μύε των ποδιών, έπαιζε το δικό τη ρόλο στην συνεχόμενη ατυχία του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή που ενώ ήθελε να παίξει, δεν τον επέ, δεν το επέτρεπε το σώμα του και η ατυχία του. Μέσα σε αυτό το δίκτυο που είχε στήσει λοιπόν, μεγάλο ρόλο έπαιζαν και αρκετοί έγκριτοι δημοσιογράφοι, του οποίου έβαζε να γράφουν στι εφημερίδε παραμύθια για τα παλαιότερα κατορθώματά του στα γήπεδα. Αυτού είτε το του πλήρωνε με μάνια, είτε το του έκανε διάφορε χάρε. Για παράδειγμα, ε, του έκλεινε κάποιο VIP τραπέζι σε κάποιο κλαμπ, του εξασφάλιζε είσοδο σε κάποιο private πάρτι γεμάτο celebrities ή του κανόνιζε να βγουν με καμιά μοντέλα. Επίση να πούμε, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, ε, ήταν πολύ αγαπητό στου συμπαίκτε του. Γιατί όπω πλέον πάρα πολλοί από αυτού έχουν παραδεχθεί, είχαν καταλάβει 100% το κόλπο του Kaiser, Δεν ήταν και ηλίθεια, επαγγελματίε ήταν. Αλλά τον λάτρευαν γιατί είχε τα μέσα και τα έξω στη, στα κοινωνικά events. Το Rio de Janeiro λοιπόν στα 80s, ήταν η απόλυτη πάρτι πόλη. Και ο Κάρλο Κάιζερ είχε τα χαρτιά, τα κλειδιά, τα μυστικά στα χέρια του. Ωραία, ωραία. Δεν υπήρχε δηλαδή καλύτερο το από τον Κάιζερ. Ήταν άρχοντα τη νυχτερινή ζωή, άρχοντας, άρχοντας το καρναβάλι, άρχοντα τη κοπακαμπάνα, με στενό σπίντο, ήξερε του πάντε και τα πάντα αυτό θα σου έκλεινε τραπεζάρα σε κάποιο φοβερό πάρτι, αυτό θα σου έβρισκε παρέα, αν με νοείτε, αυτό φωτογραφίζεται με διασύμου, αυτό ταξίδευσε μία εβδομάδα πριν σε ξενοδοχείο που θα διέμενε η ομάδα του γιατί τραυματία και έκλεισε όλα τα δωμάτια από του κάτω ρόφου ω ο συμπέκτο να παρτάρουν μέχρι το πρωί, διότι μπορεί να είναι τραυματία, αλλά πονάει την ομάδα. Και έτσι, ο ίδιο δεν ήταν εκεί σε αυτά τα πάρτι, το ξενοδοχείο που έκλειναν κτλ., διότι κλείνουμε για του φίλου μα. Δεν θα κλειστούμε κι εμεί στο ξενοδοχείο μα με τη Λύθη, έτσι, λοιπόν. Με άλλα λόγια, πέρα από όλα τα άλλα, ήταν η ψυχή του πάρτι. Ήταν ο άνθρωπο που έπρεπε να έχει στην παρέα σου για να σιγουρευτεί ότι θα περάσει καλά. Οι συμπαίκτε του, λοιπόν, είχαν λόγο να τον λατρεύουν, άρα και να τον προστατεύουν. Αν και παρίστανε μόνιμα τον τραυματία ο ρόλο του στι ομάδε που ήταν δεν ήταν και μηδαμινό. Ήταν πάντα ο καλύτερο εμψυχωτή στα αποδυτήρια, Ήταν αυτό που έβγαζε του πύρινου λόγου. Θα του μίσουμε άτσου. Μίσουμε πάμε, παιδιά. Το καλύτερο παιδί που όχι μόνο δεν χαλούσε χάρη σε κανέναν, αλλά σου έκανε και τη χάρη χωρί καν να το ζητήσει. Έχει υπάρξει συμπέκτη που ενώ δεν το περίμενε, όχι μόνο έχει βρει δωμάτιο από το πουθενά με τη σύζυγό του σε exclusive ξενοδοχείο, όχι μόνο είχε την καλύτερη σουίτα, αλλά είχε και την πιο σπουδαία περιποίηση. Ακούστε τι έκανε. Όταν ρώτησα απορριμμένου του ανθρώπου στο ξενοδοχείο εν λόγω παίκτη, Τι γίνεται, ρε παιδιά, Γιατί μα έχετε στα όπα-όπα, η απάντηση που έλαβα από το ξενοδοχείο ήταν Κύριε μου, Έχει κανονίσει τα πάντα ο Κάιζερ. Μιλάμε για τύπο, για τυπάρα, φίλε και φίλοι, που συνήθιζε να μιλάει σε ψεύτικο κινητό τηλέφωνο. Που έτσι κι τότε ήταν πάρα πολύ σπάνια, αλλά και ανύπαρκτα τα περισσότερα, στα αγγλικά και στα γαλλικά, μπροστά σε συμπέκτε, δημοσιογράφου, παράγοντε, ισχυριζόμενο πω απορρίπτει προτάσει από μεγάλε ευρωπαϊκέ ομάδε που τον θέλουν διακαώ. Αυτό το κόλπο το σταμάτησε όταν ένα ε, ε, φυσικοθεραπευτή, που, που μιλούσε άπτε αγγλικά, έτυχε να είναι μπροστά σε τηλεφώνημα και ισχυρίστηκε ο αχρίος, ο ότι ο Κάιζερ δεν μιλάει σε καμία περίπτωση την αγγλική γλώσσα. Δηλαδή ήταν στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και έλεγε Yes, I am, yes, super, very nice. Yes, player, football, other, how do you are. Yes, but uh, not uh, I come, not you come, uh, Brazil, yes. Ποιο ήταν, πρόταση από την Παρσελώνα θα βρέθηκε κάποιο ο οποίο είχε κάνει στα πάλσο και θα του λέει: ρε, Μεγάλε, έχει πει πέντε γε, yes, τέσσερα no, ένα football και ένα beautiful. Μάλλον δεν έκανε, δεν κάποια μεταγραφή. Και ο Κάιζερ απ' δεν τρέπεσε, ρε, και τελειώμενε. Ρε πεταμένα, θα μου πει εσύ ότι δεν ξέρω αγγλικά. Εγώ, εγώ που κάθε μέρα με παίρνω από την Παρσελώνα και από τη Manchester Γουνάτι και μου λένε να έρθω, και εγώ επειδή σα αγαπάω και σα πονάω, κάθομαι εδώ πέρα με εσά φτωχομπινέδε και θα μου πει δεν ξέρω αγγλικά. Θα μου πει καμόρφωτο, πει σου κάνω. Άντε να πούμε. Και πάμε παρακάτω, στην υπέροχη περιπέτεια του Κάιζερ στην Κορσική. Διότι όπω κάθε ταλαντούχο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, έτσι και ο Κάιζερ αποφάσισε κάποια στιγμή να περάσει τον Ατλαντικό και να πάει σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Τόσο τον θέλανε άλλωστε. Η τυχερή αυτή ομάδα ήταν η Γκαζελέ Καζαξιό, μια ομάδα που περιφέρεται σχεδόν πάντα σε χαμηλέ κατηγορίε. Δεν έχει σχέση με την γνωστή Αθλέτη Κλάπα Ζαξιό, η οποία μπροστά στην Γκαζελέ και είναι μια υπερδύναμη του παγκόσμιου φουτμπολ. Ούτε βέβαια εκεί είναι ικανό να παίξει. Δεν θέλει στην παρουσία του το γήπεδο γεμάτο, έχουν πάρει ένα βραζιλιάνο παιχταρά, νομίζουν οι άνθρωποι, και του δίνουν μπάλε να κάνει τα κλασικά κολπάκια. Σκεπτόμενο ότι θα γίνει ρεζίλη, βρίσκει τη λύση. Αρχίζει και σουτάρει την μπάλα, τι μπάλε που του δίνουν στον κόσμο στι κερκίδε, με υψωμένη γροθιά. Αποθεώνεται προφανώ, γιατί σου λέει είναι, είναι ένα από εμά. Και χαιρετά τη σύζυγο του Προέδρου με ανθοδέσμη. Θα κάτσει μια ολάκερη σεζόν στο Γαλλικό νησί και περιέργω, ποιο να το έλεγε, δεν θα αγωνιστεί ούτε λεπτό. Όταν τελειώσει αυτή η υπέροχη περιπέτεια του Κάιζερ στην Ευρώπη, θα επιστρέψει στη Βραζιλία και τα δημοσιεύματα των γνωστών του δημοσιογράφων μιλούν για τον πρώτο σκόρερ της Γκαζελέκ Αζαξιό. Οπότε με αυτά τα... τις αυτές περγαμινές υπογράφει ξανά με Φλαμέγκο, θα πάει στη Φλουμινέντσε, θα πάει στη Βάσκο Ταγκάμα. Μονίμος τραυματίας. Έτσι. Το θράσο δε και η εφευρετικότητα του Κάιζερ δεν είχαν προηγούμενο ούτε και επόμενο. Μιλάμε για μια εποχή που αυτό μπορεί να φαντάζει τώρα απίθανο, αλλά τότε δεν υπάρχουν. Ιντερνέτια, Google, Transfermarkt, βιντεάκια στο YouTube. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να επιβεβαιώσει τι ιστορίε που σου λέει ένα τύπο. Σου λέει για να τι λέει. Ξέρει τόσο κόσμο. Γράφουν οι δημοσιογράφοι. Γίνονται πράγματα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Όχι. Πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι λοιπόν σε αυτή την καριέρα γνώριζαν την αλήθεια, αλλά για διάφορου λόγου το διασκέδαζαν μαζί με τον Kaiser, Ο Μπεμπέτο, ο Ρωμάριο, ο Ρενάτο Γκαούτσο, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι βραζιλιάνοι έχουν υπάρξει φίλοι του. Όλοι του μιλούσαν για ένα παιδί μάλαμα, λέει, έναν υπέροχο τύπο. Ε, Προφανώ, άμα του έκανε χατήρια, του έβαζε τα πάρτι και τέτοια, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Μπεμπέτο Δε, ο Μπεμπέτο, θρύλο του βραζιλιάνικου φουμπολ, έτσι, θα δηλώσει την κάμερα. Το λέγειν του ήταν, λέει, τόσο καλό που αν τον άφηνε να ανοίξει το στόμα του, αυτό ήταν. Θα σε εγωίτευε κατευθείαν και δεν θα μπορούσε να αντισταθεί με τίποτα. Αλλά κάθε φορά που άκουγα ότι έπαιρνε μεταγραφή σε μια ακόμα ομάδα, δεν το πίστευα. Όσο φίλοι, και εδώ αρχίζει το πράγμα να αποκτά μια ακόμα μεγαλύτερη σπουδαία διάσταση. Όλες αυτές οι ιστορίες ε, σπουδαίας ε, απατεωνίας πατάνε με το ένα πόδι στην αλήθεια και με το άλλο πόδι στο μύθο. Υπάρχουν όμως βιβλία, υπάρχουν ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν επίσημε δηλώσει από πρώην συμπαίκτε του, από μέλη τεχνικών επιτελείων, από αυτόπτε μάρτυρε σε διάφορα περιστατικά. Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε πω η αλήθεια είναι μία και αναμφισβήτητη. Κατάφερε να κοροϊδέψει μια ολάκερη χώρα, να πληρώνεται ω αστέρα του ποδοσφαίρου, να συμπεριφέρεται ω τέτοιο, χωρί να έχει ακουμπήσει ποτέ μπάλα ούτε στην προπόνηση. Παρίστανα τον ποδοσφαιριστή, έλεγε ο ίδιο, για να συναντώ γυναίκε. Το χόμπι μου ήταν το σεξ. Δεν έχω άλλα χόμπι κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι το χόμπι του είναι ο αυνανισμό. Αυτό είχε το σεξ. Και μάλιστα δεν σταματάει εκεί γιατί είπε: Είμαι εξαρτημένο. Έχω αυτό που έχει ο Μάικλ Ντάγκλα. Τρομάρα του. Δεν μπορούσε να βρει έναν άλλον Βραζιλιάνο. Όχι. Έχω αυτό που έχει ο Μάικλ Ντάγκλα. Το Μάικλ Ντάγκλα δεν είπε. Το σταυρώνεται για αυτό που έχει. Όχι. Εμένα γιατί μου ζητάτε τα ρέστα. Μ' αρέσει το σεξ. Μ' αρέσει το σεξ που λέγεται πήγαινε το κομμάτι. Μ' αρέσει το σεξ. Μ' αρέσει το σεξ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει το σεξ. Ναι, σεξ! Έτσι έλεγε το. μισό λεπτό, δεν θα, δε θα με βγάλετε με ένα τρελό. Δεν θα με βγάλετε με ένα τρελό. Μισό λεπτάκι. Όχι, θα, όχι, θα τα ακούσουμε. Δεν είμαι τρελό, φίλε και φίλοι. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> απειράζει, ναι. Ορίστε. Πειράζει που αρέσει το σεξ στον Κάιζερ. Όχι. Τι είναι όμως εν τέλει αλήθεια και τι είναι ψέμα στη σπουδαία ιστορία του Κάρλος Κάιζερ. Υπάρχουν ας πούμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη του είναι το περίφημο του πέρασμα από την Αζαξιό. Εκεί που όντω έπαιζε ο φίλος του ο Φάμπιο Μπάρο. Ο οποίο είχε παραδεχθεί πω ο Κάρλο Κάιζερ δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Κορσική. Απλά όταν ο ίδιο είχε επιστρέψει από τη Βραζιλία, είχε φέρει μαζί μια φανέλα τη ομάδα με την οποία φωτογραφήθηκε ο Κάιζερ. Και μάλιστα είχε μαζί του και το δελτίο από την ομάδα πάνω στο οποίο ο Κάιζερ επίπλαστα έβαλε το όνομά του. Ψέμα πάνω στο ψέμα, πάνω στο ψέμα. Καμία ζαξιό, καμία παρουσίαση, κανένα πρωτοσκόρερ της τη γαλλική ομάδα, καμία ανθοδέσμη σύζυγο του Προέδρου, καμία μπάλα στην κερκίδα. Μεταφίξιον before it was cool, και φίλοι. Θα μου πεις, εδώ θα μου πείτε ότι είχε ισχυριστεί, ότι είχε συμμετάσχει σε πολλά όρια με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Προσέχτε με. Αλλά ο Κάιζερ τελικά, ο Κάρλος Κάιζερ, πέρα από την όποια πλάκα, μοιάζει πάρα πολύ εν τέλει με έναν σπουδαίο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Με έναν χαρακτήρα τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Κέβιν Σπέισι στο Usual Suspects, τον περίφημο Κάιζερ Σόζε, ο οποίος έχει πει «The greatest trick the devil ever pulled» was convincing the world he didn't exist. Αυτό είναι ο Κάρλο Κάιζερ. Υπάρχουν όμω και κάποιε αλήθειες. Το 1988 υπογράφει στην Μπαγκού μια ομάδα μικρότερου βεληνικού στο Ρίο Τζανέιρο. Ωραία, ωραία. Πρόεδρο τη ομάδα είναι ο Καστό Ανδράντ, ο οποίο τότε θεωρείται ένα από του πιο επικίνδυνου ανθρώπου στη Βραζιλία. Γκάνγκστερ, ο οποίο διατηρεί ένα ολά... ολάκερο κύκλωμα παράνομου στοιχήματο ω βιτρίνα φανταστείτε ας πούμε ότι συνήθιζε να κυνηγάει διαιτητές μόνο προς το χέρι. Οποιαδήποτε σύνδεση με Έλληνες παράγοντες είναι τυχαία. Έτσι. Ο οποίος πρόεδρος λοιπόν αυτός, ο επικίνδυνος τύπος, ερωτεύεται και ραυνοβόλα τον Γκάιζερ γιατί είναι προσω... προσωπικότητάρα και γουστάρει το χαρακτήρα του, αλλά και επειδή ο τύπος ήξερε πολλά για την νυχτερινή ζωή και γούσταρ ο πρόεδρος. Από την πρώτη στιγμή γίνονται το αγαπημένος του παίκτης, με ροπορτάζ να αναφέρουν τις κοινέ του εξορμήσεις σε κλάπ της πόλης. Ο Κάιζερ εκεί προφανώ και είναι μόνιμα τραυματία. Ενώ πληρώνει και μικρά παιδιά από τι φαβέλε να έρχονται στο γήπεδο και να φωντά, φωνάζουν συνθήματα υπέρ του με ύφο τύπου με Καϊζεράρα, είσαι είδωλο, πότε θα παίξει, σε περιμένουμε τεράστια παιχτάρα κτλ. Ο γκάγκστερ πρόεδρο προφανώ εντυπωσιάζεται. Σου λέει, τι παιχτάρα έχουμε στην ομάδα μα που έρχονται τα πιτζηρίκα από τι φαβέλε και τα κάνουν. Κρίμα που είναι τραυματία, αλλά πού θα πάει. Θα γιατρευτεί και θα τα, 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 τα κάνει όπα. Σε κάποια στιγμή όμω αρχίζει μέχρι κι αυτό να λέει: Ρε Μαλάκα, με δουλεύει. Είναι τέσσερα τα ξημερώματα λοιπόν. Και ο Κάρλο Κάιζερ παρτάρει σε γνωστό κλαμπ στο Ρίο. Στο πριβέ τραπέζι έρχεται ένα άνθρωπο του μαγαζού και του δίνει το τηλέφωνο. Είναι ο προπονητή του. Θα μου πει πώ γνώριζε ο προπονητή του, πώ θα βρει τον Κάιζερ εκείνη την ώρα στο κλαμπ. Ε, εντάξει. Είναι καλό ο προπονητή να ξέρει τι κάνουν οι παίκτε. Ναι. Του λέει: Ελά, πούσε, Αύριο στην αποστολή. Του λέει ο Κάιζερ, <χή devalung> Τι εννοεί, κότσου, εγώ δεν μπορώ. Λέει, μη θα στον πάγκο, αλλά δεν θα σε βάλω. Στο μάτι τη επόμενη μέρα, λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, ο γκάνστερ πρόεδρο μιλάει με εγώ και το έξω και το προπονητή. Και λέει, Βάλε τώρα τον πεχταρά τον Κάιζερ. <χή> <χή> του λέει, Σόρι φίλε, του λέει ο κότσου, σήκω για ζέστα, να μπαίνει αλλαγή. Και τώρα, <χή> 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 τι κάνουμε τώρα. Στο ζέσταμα, οι οπαδοί τη αντίπαλη αρχίζουν να το επιτίθενται φραστικά. Ο Κάιζερ σου λέει, Εδώ είμαστε. Εδώ θα τα κάνω όπα. Σκαρφαλώνει στα σύρματα, μπαίνει στην κερκίδα και με ένα direct, direct ξαπλώνει έναν οπαδό στο έδαφο, ανέστητο. Ο διαιτή του λέει ένα βραζιλιάνικο what the fuck και του δείχνει μια κόκκινη κάρτα. Το μάτς τελειώνει και ο Kaiser περιμένει στα αποδυτήρια του συμπέχτες του. Εκεί εισβάλλει έξαλλος και ο πρόεδρο με μπράβους και πιστόλι στο χέρι και ζητάει τα ρέστα από τον παίχτη του. Και εκεί είναι που ο Κάρλος Kaiser περνάει στα όρια του μύθου λέει στον πρόεδρο, είμαι ορφανό από μικρό, αλλά τώρα έχω τον πατέρα που ποτέ δεν γνώρισα, εσένα. Και όταν άκουσα αυτού του αλήτε να σε αποκαλούν εγκληματία και απαταιώνα, δεν άντεξε η καρδιά μου, του όρμησα. Σε έχω απογοητεύσει, το ξέρω. Αλλά μη φοβάσαι, πρόεδρε, σε λίγε εβδομάδε λύγει το συμβόλαιό μου και θα με ξεφορτωθεί. Ο γκάνγκστερ πρόεδρο ξεχνάει την οργή του. Φεύγει από τα ποντιτήρια και λέει δώστε του αύξηση μισθού και επέκταση συμβολέου. Και όλα τα παραπάνω τα έχουν επιβεβαιώσει επισήμω όλοι οι παριστάμενοι στο σκηνικό. Πού καταλήγουμε. Ο Κάρλο Κάιζερ είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό απαταιώνα του ποδοσφαίρου. Εκεί που ο Άλλη Ντία πήγε να κάνει το κόλπο γκρόσο, με φιλοδοξία να παίξει στο ανώτατο πρεμιερλιγικό επίπεδο, αυτό έκανε ακριβώ το αντίθετο. Έπαιζε στο ανώτατο επίπεδο χωρί να παίζει. Διάσιμο και φούλα αγαπημένο πλέον στη Βραζιλία, ο Κάρλος Κάιζερ αποτελεί ένα μύθο το ποδοσφαίρι τη χώρα του. Απολαμβάνει στι μέρε μα την διασημότητά του ακόμα και σε αυτή τη δεύτερη ζωή του. Δεν έπινε, δεν έκανε ναρκωτικά, δεν υπήρξε κανένα νόμο που να του επιβάλλει κυρώσει. Κορόιδευε αλλά και δεν κορόιδευε. He fought the law and he won, φίλε και φίλοι. Πλέον στα 61 του συνεχίζει τη ζωή του, μία από τις πολλέ, έχοντας αλλάξει καριέρα. Είναι πλέον, προσέχτε με, personal trainer με αποκλειστικά γυναική απελατεία. Ίσως θα τέριαζε να κλείσω με αυτό το υπέροχο αφιέρωμα ε, με τη δήλωση του παλιού βραζιλιάνου αμυντικού και φίλου του, Αλεξάνδρε Τόρε. Εκείνη την εποχή, λέει, ο Ρενάτο Γκαούτσο και ο Ρωμάριο, Ρωμάριο μάλωναν για το ποιο είναι ο βασιλιά του Ρίου αλλά προσπαθούσαν μάταια να σφετεριστούν έναν τύπο που ήταν αδύνατον να εκθρονιστεί. Ο αληθινός βασιλιάς του Ρίο ήταν ο Κάρλος Motherfucking Kaiser. Το Motherfucking το έβαλα εγώ, δεν το είπε ο τύπος. Τεράστιος, αμίμητος και χωρίς υπερβολή το ίδιο μυθικός με τους μεγαλύτερους βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Κάρλος Κάιζερ, είσαι για πάντα στις Γεια σας